συνάδελφοι, 1,5 χρόνο έχει περάσει από την εμφάνιση της πανδημίας και η κατάσταση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι η ίδια σε όλους τους τομείς. Νοσοκομεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώροι εργασίας και φυσικά στα σχολιά μας. Η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση είχε σαν συνέπεια την εμφάνιση του τέταρτου κύματος της πανδημίας που φέρνει καθημερινά χιλιάδες κρούσματα σε όλους τους χώρους δουλειάς. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο και η άρνηση για μέτρα προστασίας κάνουν την κατάσταση πολύ επικίνδυνη. Η κυβέρνηση εδώ και καιρό έχει κάνει σημαία την ατομική ευθύνη του λαού, αλλά δεν πήρε κανένα μέτρο για την επιστημονική και την εξαθλητική ενημέρωσή του σχετικά και με τον εμβολιασμό. Η κυβέρνηση μιλάει για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, χωρίς όμως να διασφαλίζει ένα ενισχυμένο δημόσιο σύστημα υγείας και μια εξαθλητική και εντατική ενημέρωση του λαού. Δεν πρέπει να γίνει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός εργαλείο συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών για την πορεία της πανδημίας, καθώς και ενίσχυσης του κοινωνικού αυτοματισμού. Φυσικά, εμάς τους εκπαιδευτικούς μας απασχολεί πολύ η κατάσταση στα σχολεία και στην εκπαίδευση. Για όλα αυτά προβληματιζόμαστε πώς θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Για 2 χρόνια σχεδόν τα σχολεία ανοιγόκλειναν. Το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα μαθησιακά και άλλα στους μαθητές. Στις ανακοινώσεις του το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να μας καθησυχάσει πως δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την έναρξη των μαθημάτων τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί. Κανένα μέτρο από αυτά που εδώ και 17 μήνες προτείνουμε, τα εκπαιδευτικά σωματεία, η μαθητική κοινότητα και οι γονείς, τα αυξημένα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, ώστε τα σχολεία να λειτουργούν με υγιεινή και ασφάλεια. Εδώ και τώρα να σταματήσει η κολυσιεργία, να σταματήσει η τακτική της κυβέρνησης που λέει ότι η λειτουργία των σχολείων είναι ευθύνη εκπαιδευτικών γονιών και μαθητών, να παρθούν τα ανάλογα μέτρα που έχουν προτείνει όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία, ώστε να είναι λιγότεροι μαθητές μέσα στην τάξη, να βοηθηθούν όλα τα παιδιά στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, να έχουν όλα τα παιδιά όλους τους εκπαιδευτικούς από την πρώτη μέρα, ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία με υγιεινή και ασφάλεια. Θα μας βρίσκω συνεχώς μπροστά τους, θα συνεχίσουμε αύριο μαζί με εργαζόμενους, γονείς, εκπαιδευτικούς στα προπήλαια 7 η ώρα στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στο νέο νομοσχέδιο της κατηγοριοποίησης του σχολείου επιχείρησης και της σκληρής και τιμωρητικής αξιολόγησης που προωθεί η κυβέρνηση και το επόμενο διάστημα με ενημέρωση νέα συλλαλητήρια και το Σεπτέμβριο είτε το ψηφίσει η κυβέρνηση είτε όχι το νομοσχέδιο να το ξέρει καλά ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Βρισκόμαστε ήδη στην αρχή του τέταρτου κύματος με την πανδημία να φουντώνει του χώρου δουλειά. Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων, δεν ενίσχυσε τα νοσοκομεία, δεν έκανε προσλήψεις, δεν πήρε μέτρα στους χώρους δουλειά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε αναδείξει. Και αυτή η κατάσταση με το άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβριο θα διωγγωθεί. Πραγματικά ανησυχούμε για το πώς και αν θα ανοίξουν τα σχολεία. Πραγματικά ανησυχούμε από το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και η ίδια υπουργός στις δηλώσεις της λέει ότι όλα θα λειτουργήσουν ομαλά χωρίς να καταθέτει κανένα σχέδιο. Και θεωρούμε πρόκληση το γεγονός ότι σε αυτές τις συνθήκες, αντί το Υπουργείο Παιδείας να εκπονήσει ένα σαφές σχέδιο με συγκεκριμένους άξονες όπως έχουν αναδειχθεί όλη την προηγούμενη χρονιά από τους αγώνες μας, δηλαδή μέτρα για να αραιώσουν τα παιδιά στις τάξεις, μέτρα για να βρεθούν νέες αίθουσες, μέτρα ώστε να γίνονται μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ στα ίδια τα σχολεία. Και όχι με ευθύνη ατομική του καθενός, όπως και μέχρι και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει. Μέτρα για να γίνουν επιδιορθώσεις στα σχολικά κτίρια ώστε να αερίζονται επαρκώς οι αίθουσες. Μέτρα για τη μετακίνηση των μαθητών. Μέτρα ουσιαστικής ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και όχι βούρδουλα ατομική ευθύνη, απειλές, τρομοκρατία ή ιδέα ανταλλάγματα στη νέα γενιά. Και πολύ περισσότερο μέτρα για την αναπλήρωση των σοβαρών μαθησιακών κενών που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας. Ανησυχούμε εξαιρετικά για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή που ο Υπουργός Παιδείας καθησυχάζει πως δεν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η πραγματικότητα είναι αυτή που τη διαψεύδει.
Κανένα μέτρο δεν έχει πάρθει από όσα προτείνουν οι φορείς και τα σωματεία, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με υγιεινή και ασφάλεια. Και όλα δείχνουν πως το άνοιγμα τον Σεπτέμβριο θα γίνει με ακόμα χειρότερους όρους. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή σε ακόμη χειρότερη μορφή από αυτή που είχε βγει στη διαβούλευση, με τιμωρητικές τροπολογίες για όσους δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, για μετακινήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής από σχολείο σε σχολείο και άλλα. Θέλουν να επιβάλλουν τα σχέδιά τους για το κατηγοριοποιημένο σχολείο με εργαλείο την τρομοκράτηση του κλάδου. Ζητάμε λιγότερους μαθητές μέσα στις τάξεις. Ζητάμε επαναλαμβανόμενα και δωρεάν τεστ με ευθύνη του κράτους σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ζητάμε να καλυφθούν τα μαθησιακά κενά των μαθητών μας και να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Ζητάμε μαζικές, άμεσες προσλήψεις για να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά που έχουν τα σχολεία, προσλήψεις των μόνιμοι διορισμοί των αναπληρωτών. Παλεύουμε ταυτόχρονα ενάντια στο νέο νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την είσοδο χορηγών, τη μετατροπή των διευθυντών σε μάνατζερ, των γονιών σε πελάτες, που διαλύει στην πραγματικότητα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, και καλούμε και αύριο στην συγκέντρωση στα προπήλαια και στην πορεία προς τη Βουλή στις 7 η ώρα, μαζί με όλα τα σωματεία.